Γεια σα. Εσύ είσαι χαλαρός, δεν έχεις κουνήσει ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό. Παιδιά, θα την κλείσουμε αυτή την κούρσα σε πάρα πολύ λίγο, καθώς ο Ιάσονας, όπως βλέπουμε όλοι, δεν έχει κουνήσει καθόλου. Τίμιος, νικητής, από εκεί. Ένα χειροκρότημα για όλη την παρέα, νικητής ο Ιάσονας. Step 1. Step 2. Step 3. There is no step 3. See, it's that easy. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι υπέροχα. Εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και πάρα πολύ καιρό η αλήθεια είναι, πολλοί από εσάς μου ζητάτε τακτικά να φτιάξω βίντεο tutorials για το πώς να κάνετε κάποια κόλπα με το ποδήλατο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για αυτά τα βίντεο. Το στάνταρ που όλοι θέλετε να μάθετε είναι σούζα. Εδώ όμως εν μέρη θα σας απογοητεύσω, γιατί ναι, μην είναι ένα, ας πούμε, κόλπο που μπορώ να κάνω, αλλά δεν είναι εφικτό να γίνει με trial ποδήλατο. Γιατί κατά κύριο λόγο για να κάνεις σούζα πρέπει να είσαι καθιστός. Και στο trial απλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και αν προσπαθήσω να κάνω με ορθοπεταλιά, απλά δεν φαίνεται ωραίο. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως με trial ποδήλατο είναι το λεγόμενο manual, ή πιο απλά σούζα εισαγωγικά, που ούτε κάθεσαι ούτε κάνεις και πετάλ. Ισορροπείς το ποδήλατο στην πίσω ρόδα χρησιμοποιώντας το σώμα σου σε συνδυασμό με την ταχύτητα που έχεις αναπτύξει. Άρα θα ασχοληθούμε με το manual σε κάποιο άλλο βίντεο. Επίσης, επειδή κάποιοι με ρωτήσατε, η πλειοψηφία των τεχνικών για κάποια συγκεκριμένα κόλπα δεν μπορεί να εκτελεστεί εάν είσαι καθιστός. Ναι, μεν μπορείς να είσαι καθιστός εάν θέλεις απλά να ανέβεις, ας πούμε, ένα πεζοδρόμιο, αλλά μέχρι εκεί. Το να είσαι καθήμενος σε περιορίζει απίστευτα πολύ, γιατί το σώμα σου αλλάζει διάφορες πόζες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας τεχνικής. Αφού τα καλύψαμε λοιπόν όλα αυτά, έχω φτιάξει αυτήν εδώ τη λίστα μαθημάτων που με τη δική μου λογική έχω βάλει με σειρά προτεραιότητας. Και όπως φυσικά θα καταλάβατε και από τον τίτλο, το κυρίαρχο όλων είναι ο έλεγχος του ποδηλάτου και η ισορροπία πάνω σε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι όσοι κάνετε και ποδήλατο ξέρετε προφανώς και ισορροπία. Αλλά πιστεύω ότι ίσως βρείτε κάποια από αυτά που θα πω ενδιαφέροντα, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αρχικά, κατά βάση, τα ποδήλατα έχουν δύο ρόδες, που σημαίνει πως υπάρχουν τρεις μορφές ισορροπίας. Μόνο στην μπροστινή ρόδα, μόνο στην πίσω ρόδα ή φυσικά και στις δύο. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με αυτήν στις δύο ρόδες. Μερικές συμβουλές πριν ξεκινήσουμε. Αρχικά, εάν είστε σε σχετικά αρχάριο επίπεδο, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιήσετε clip-on pedals, είναι αυτά που κουμπώνει το παπούτσι πάνω στο πετάλ. Ανταυτού, οποιοδήποτε άλλο πετάλ είναι μια χαρά. Γιατί ίσως χρειαστεί να βάλετε το πόδι σας κάτω σε περίπτωση που πάτε να πέσετε, και αν το πόδι σας είναι κουμπωμένο στο πετάλ, καταλαβαίνετε ποιο θα είναι συνέχεια. Στη συνέχεια, το πιο βασικό κομμάτι της ισορροπίας με το ποδήλατο είναι να βρείτε ποιο είναι το καλό σας πόδι. Το οποίο θα είναι και αυτό που θα έχετε σχεδόν πάντα μπροστά. Η τεχνική που έχω κλέψει από το snowboard για την ανέβρεση του καλού ποδιού, όπως το snowboard πάει πίσω, αλλά δεν είναι της παρούσης αυτό, anyway. Η τεχνική λοιπόν ανέβρεση του καλού σας ποδιού είναι να μείνετε ακίνητοι σε ένα σημείο και σε ανίποπτο χρόνο να πείτε σε κάποιον φίλο σας να σας πρόξει από πίσω. Το πόδι που θα βγάλετε μπροστά πρώτο για να μην πέσετε, θεωρητικά είναι και το καλό σας πόδι. Αφού λοιπόν έχετε βρει και το καλό σας πόδι, για να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε ισορροπία σταματημένη, γιατί σίγουρα να κινήσει είναι πολύ πιο εύκολο, ξεκινάμε να πηγαίνουμε. Ενώ πηγαίνουμε λοιπόν, σιγά σιγά κόβουμε ταχύτητα, πηγαίνοντας κατά προτίμηση χωρίς να καθόμαστε όσο πιο αργά μπορούμε, χωρίς φυσικά να βάλουμε πόδι κάτω. Αυτό το κάνουμε κυρίως για να βρούμε και να νιώσουμε το σημείο αγκίστρωσης του συστήματος μετάδοσης, εκεί δηλαδή που ξεκινάει να μην υπάρχει κανένα κενό ανάμεσα στην αλυσίδα και τα γρανάζια, όπου και ξεκινάει να υπάρχει κίνηση των τροχών. Εάν η αλυσίδα είναι χαλαρή, το κενό στην πεταλιά θα είναι μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολο κατά κάποιο τρόπο να ελέγξουμε την ισορροπία μας με την πεταλιά ή την πίεση που ασκούμε στο πετάλ. Επιπλέον, το κεφάλι και το που κοιτάζεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ισορροπία. Το ιδανικό σημείο να κοιτάξεις όταν πηγαίνεις πολύ αργά δεν είναι ούτε μπροστά το άπειρο, ούτε ακριβώς τη ρόδα σου. Το επιθυμητό σημείο είναι περίπου 20 με 40 πόντους μπροστά από την μπροστινή σου ρόδα. Αφού λοιπόν έχουμε τον πλήρη έλεγχο της πεταλιάς και ελέγχουμε την ταχύτητά μας, από μόνο του το σώμα μας θα πάρει την πρωτοβουλία να στρίψει δεξιά και αριστερά το τιμόνι για να βρει το κέντρο βάρους, έτσι ώστε να διατηρήσουμε την ισορροπία μας στη χαμηλή ταχύτητα. Φανταστείτε την μπροστινή ρόδα ως τραμπάλα. Όταν είναι λοξά, έχουμε περισσότερη επιφάνεια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε το σημείο ισορροπίας από ότι όταν είναι ευθεία. Αν φτάσετε στο σημείο του να πηγαίνετε πάρα πολύ σιγά διατηρώντας την ισορροπία σας με την τεχνική του στριψίματος του τιμονιού και τον έλεγχο της πεταλιάς, χωρίς φυσικά όπως είπαμε να βάλετε πόδι κάτω, μπορούμε πλέον να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο, που είναι η ισορροπία ενώ είμαστε σταματημένοι. Το κοινώς διαδεδομένο τράξταν. Ισχύει πάλι ο κανόνας του καλού ποδιού. Τώρα, εάν το καλό σας πόδι είναι το δεξί, όπως είναι και σε μένα,
για να διατηρήσετε πιο άνετα την ισορροπία σας, στρίβετε το τιμόνι αριστερά και προφανώς το ανάποδο, αν το καλό σας πόδι είναι το αριστερό. Και αυτό το κάνουμε για να δώσουμε χώρο στο μπροστινό πόδι να κινείται πιο άνετα. Γιατί για να κρατήσουμε την ισορροπία μας, κάνουμε όπως βλέπετε αυτή την κίνηση, όπου όλη η ισορροπία δημιουργείται από τη στάση του σώματος, μετακινώντας τα γόνατα, τη μέση και λίγο λιγότερο τους ώμους μας. Στο μεταξύ, πιέζω κατά κύριο λόγο το μπροστινό φρένο χαλαρά, γιατί η μπροστινή ρόδα είναι αυτή που μένει, ας πούμε, περισσότερο σταθερή. Η πίσω μπορεί να αλλάξει θέση, κατά αυτόν τον τρόπο, στο trial τουλάχιστον. Η αγκίστρωση της μπροστινής ρόδας και η μετατόπιση της πίσω με τη βοήθεια του μπροστινού φρένου είναι μια πάρα πολύ συνηθισμένη τεχνική σε αγώνες trial και όχι μόνο. Εκτός όμως από το φρένο, για να κρατήσετε σταθερή την μπροστινή ρόδα, μπορεί να χρησιμοποιήσετε και κάποιο είδος εμποδίου. Και ξανά με τη βοήθεια του σώματος και ασκώντας πίεση στο πετάλ, για να μείνει η μπροστινή ρόδα κολλημένη στο εμπόδιο, μπορείτε να μείνετε σε αυτό το σημείο χωρίς να βάλετε πόδι κάτω για πάρα μα πάρα πολύ ώρα. Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να πειραματιστείτε με το ποια ακριβώς στάση του σώματος σας βολεύει, είτε με ίσιο τιμόνι, είτε με στριμμένο, όπως είπαμε, κινώντας τα γόνατα και τη μέση μας. Όσο πιο μικρό το εμπόδιο, τόσο μεγαλώνει και η δυσκολία. Και ενώ πριν δεν πατούσα φρένα γιατί με βοηθούσε και η πίεση με το πετάλ στο εμπόδιο, τώρα πατάω φρένα γιατί απλά χρειάζεται. Αυτή την τεχνική μπορείς να την προπονήσεις ακόμα και μέσα στο δωμάτιό σου, αν θέλεις. Αντίστοιχα, μπορεί να γίνει το ίδιο στηρίζοντας κάπου και την πίσω ρόδα, αλλά εκεί πλέον δεν υπάρχει τεχνική ισορροπίας, είναι σαν να κάθεσαι σε μια μοτοσυκλέτα που στηρίζεται στο στάντι. Η επόμενη τεχνική που βοηθάει αρκετά στη διατήρηση της στατικής ισορροπίας, Thruxton, είναι το λεγόμενο μπρος-πίσω. Πάλι πιέζοντας κυρίως το μπροστινό φρένο και με τη βοήθεια του σώματός σας, κάνετε την κίνηση του να πηγαίνετε ελάχιστα πίσω και αμέσως ελάχιστα μπροστά. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείτε τη θέση σας εάν βρίσκεστε σε περιορισμένο χώρο. Όσον αφορά την τεχνική του μπρος-πίσω, μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ εύκολα εάν εκμεταλλευτούμε ένα πολύ λίγο ανηφορικό σημείο, όπου εκεί χρησιμοποιούμε προς όφελός μας και τη δύναμη της βαρύτητας για τις κινήσεις μας, που σημαίνει ότι το φρένο μπορεί να αφαιρεθεί από την εξίσωση. Επόμενο επίπεδο είναι η στατική ισορροπία στις δύο ρόδες, όταν για οποιοδήποτε λόγο αυτές πρέπει να είναι παράλληλες. Η βασικότερη τεχνική για να κρατήσεις την ισορροπία σου σε αυτή την περίπτωση είναι η εξής. Με πιεσμένα τελείως και τα δύο φρένα, κάνουμε αλματάκια μία με την μπροστινή και μία με την πίσω ρόδα. Έτσι ώστε να βρίσκουμε συνεχώς το κέντρο ισορροπίας του ποδηλάτου σε συνδυασμό με το κέντρο βάρους του σώματός μας. Η συνέχεια της ίδιας τεχνικής είναι όταν βρισκόμαστε σε ανισόπεδα επίπεδα, οποιοδήποτε είδους, από απλό πεζοδρόμιο έως και ένα σχετικά ψηλό εμπόδιο. Και φυσικά σε αυτό το σημείο μπορούν να συνδυαστούν όλες τις τεχνικές που αναφέραμε, έτσι ώστε να κρατήσετε την ισορροπία σας ακόμα και στην πιο απαιτητική περίσταση. Ή ακόμα και να πάτε ένα βήμα παρακάτω αυτοσχεδιάζοντας. Ανακεφαλαιώντας λοιπόν, αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να θυμάστε και να κρατήσετε την ισορροπία για τις δύο ρόδες είναι τα εξής. Όπως είπαμε, φυσικά το πρώτο και κύριο καλό πόδι μπροστά, ελαφρώς στριμμένο το τιμόνι, πίεση του φρένου του μπροστινού ή αν δεν έχετε μπροστινό του πίσω και ελαφρώς πάτημα στο πετάλ για να ελέγξουμε την ταχύτητα και τη θέση του ποδηλάτου. Ελαφρώς ανηφορικό σημείο βοηθάει αρκετά και ανέβρεση του κέντρου βάρους αλλάζοντας θέση στα γόνατα και στη μέση. Αυτές λοιπόν ήταν οι βασικές τεχνικές ισορροπίας που πιστεύω ότι έχουν εφαρμογή σχεδόν σε όλα τα είδη ποδηλάτου, ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες στην ισορροπία, όπως κάποιες ασκήσεις γυμναστικής και αερόβιας, αλλά δεν θα αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι στο σημερινό βίντεο. Επιπλέον να θυμάστε πως απαιτούνται ώρες αφοσίωσης για να βελτιώσει κάποιος τις δεξιότητές του σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Οπότε μην απελπίζεστε αν δεν πετύχει κάτι με την πρώτη. Ξανά και ξανά και ξανά. Όσο πιο συχνά ασχολείσαι με κάτι, τόσο πιο γρήγορα θα γίνεις καλός σε αυτό. Κάπου εδώ όμως θα κλείσω και το σημερινό βίντεο. Θέλω να πείτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε, εάν μάθετε κάτι που δεν γνωρίζετε μέχρι τώρα και φυσικά τι άλλο θα θέλετε να δείτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή προπόνηση.